Γεια σα και καλώ ήρθατε στα κρυπτο νέα. Σήμερα, 3 πρώτου του 2023, και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Θέλουμε να ξεκινήσουμε από τι χώρε μα και θα πάμε στην Τουρκία, που μετά από το CBDC τη σχεδιάζει να έχει και ψηφιακέ ταυτότητε βασισμένε στο blockchain. Και αυτή είναι άλλη μια καινοτομία που φέρνει το blockchain, ότι θα έχουμε πάνω τι ψηφιακέ μα ταυτότητε και θα είναι 100% ασφαλή και αποκεντρωμένε, όπω λένε τουλάχιστον, και θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτό στι εκλογέ, παραδείγματο χάρη, να μην υπάρχουν διπλέ και τριπλέ ψήφοι. Παρ' όλα αυτά θα χρησιμοποιηθούν και σε πολλέ άλλε πτυχέ τη ζωή μα. Και για άλλη μια φορά, η Τουρκία βλέπουμε να πηγαίνει πάρα πολύ καλά όσον αφορά την τεχνολογία του blockchain και προχωράει διαρκώ. Δεν γνωρίζω πότε θα βγουν αυτέ τι ψηφιακέ ταυτότητε ή σε ποιο blockchain θα είναι. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι το επόμενο τη βήμα είναι οι ψηφιακέ ταυτότητε βασισμένε πάνω σε κάποιο blockchain. Μπορεί να είναι και το δικό του blockchain, γιατί όχι. Και εμεί θα πάμε στην Binance, η οποία θέλει να εισέλθει ξανά στην Νότια Κορέα. Και αυτή τη φορά θα το κάνει εξαγοράζοντα ένα από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια που έχει η Νότια Κορέα. Το ανταλλακτήριο που η Binance εξαγόρασε και για την ακρίβεια αγόρασε απλά το μεγαλύτερο ποσοστό του ανταλλακτήριου ονομάζεται GoBucks και με αυτόν τον τρόπο η Binance εισέρχεται στην αγορά τη Νότια Κορέα. Παρ' όλα αυτά, να πούμε στο σημείο ότι η Binance δεν το έχει ανακοινώσει αυτό. Είναι πιο πολλέ πράγματα που ξέρουμε από τα τοπικά μέσα μαζική ενημέρωση τη Νότια Κορέα. Καλό θα ήταν να περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση τη Binance για να είμαστε απλά σίγουροι, καταλαβαίνετε. Και εμεί θα προχωρήσουμε το Gemini, που το Gemini όπω ήδη ξέρετε έχει χάσει 900 εκατομμύρια δολάρια που δεν τα έχει χάσει. Είναι κλειδωμένα μέσα στο Genesis. Και ο κύριο Κάμερον, ο οποίο είναι ένα από τα αδέλφια εδώ πέρα, δεν ξέρω ποιο από τους δύο είναι, γιατί είναι δίδυμοι, έγραψε μια ανοιχτή επιστολή στο Twitter προς τον κύριο Μπάρι. Ο οποίος ο κύριο Μπάρι είναι ο founder και ο CEO τη Digital Currency Group. Που η Digital Currency Group έχει θηγατρικέ στην Grayscale και την Genesis. Λοιπόν, αυτή η επιστολή θα βρίσκεται κάτω στην περιγραφή και στο Twitter μου για να τη διαβάσετε εσεί οι ίδιοι. Αλλά τα σημαντικότερα σημεία που είδα είναι ότι, όπω λέει ο κύριο Κάμερον, τι τελευταίε 6 εβδομάδε προσπαθούμε να έρθουμε σε ένα τραπέζι συζητήσεων με την Digital Currency Group ώστε να δούμε τι ακριβώ θα γίνουν με αυτά τα 900 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά η Digital Currency Group μα αποφεύγει διαρκώ. Επίση, αποκάλυψε ότι η Digital Currency Group, οφείλει στην Genesis, στην ίδια της τη θηγατρική, 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, που τα 575 εκατομμύρια δολάρια είναι χρήματα από ένα δάνειο που λύγει τον Μάιο και τα υπόλοιπα είναι ένα γραμμάτιο αξίας 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων που λύγει τον Ιούνιο του 2023, όχι του 32, είναι λάθος του αθρογράφου εδώ πέρα. παρόλα αυτά βγήκε ο ίδιος ο κύριος Μπάρι από κάτω και είπε ότι όχι δεν οφείλουμε τόσα χρήματα στην ίδια μα τη θηγατρική ουσιαστικά και δεν χρωστάμε με γενικότερα χρήματα. Όλα δουλεύουν κανονικά. Αλλά ο κύριο Κάμερον από κάτω το απάντησε ότι είσαι ψεύτη και προσπαθείτε να το παίξετε αθώο ουσιαστικά και τον καλεί να πει τι ακριβώ έχουν γίνει αυτά τα χρήματα που φίλει η Digital Currency Group στην Genesis και τι ακριβώ θα κάνουν και με τα δικά του χρήματα. Οπότε αυτό που κρατάμε εμεί εδώ πέρα είναι ότι το ανταλλακτήριο Gemini έχει κάνει κινήσει προ την Genesis και την Digital Currency Group ουσιαστικά ώστε να πάρουν πίσω τα χρήματά του. Αυτοί κατά πάσα πιθανότητα του αποφεύγουν και βρίσκουμε ότι υπάρχουν και άλλε περίεργε κινήσει και τρύπε που μπορεί να έχει η Genesis και η Digital Guerrilla Group. Και απλά αναμένουμε περισσότερε εξελίξει για το τι ακριβώ θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Και εμεί θα πάμε και στα νομίσματά μα για σήμερα. Και θα πάμε στο Dogecoin Foundation, ο οποίο παρουσιάζει ένα νέο ταμείο για την ανάπτυξη του δικτύου του Dogecoin. Λοιπόν, ο οργανισμό έχει μεταφέρει 5 εκατομμύρια Dogecoin που αυτά αξίζουν 360.000 δολάρια και αυτά τα χρήματα θα πάνε σε επιβράβευση προγραμματιστών που θα κάνουν κάτι για να αναπτύξουν το οικοσύστημα του Dogecoin. Και δεν έχω την παραμικρή ιδέα όταν λέμε ανάπτυξη του δικτύου του Dogecoin τι ακριβώ εννοούμε, διότι το μόνο που ξέρω εγώ για αυτό το νόμισμα είναι ότι είναι ένα meme coin και υπάρχει απλά για να γελάμε ουσιαστικά. Είναι και αυτό χρήσιμο τη σήμερα ημέρα. Παρ' όλα αυτά, αν αναπτυχθεί αυτό το δίκτυο, ανυπομονώ να δω πώ θα αναπτυχθεί. Διότι μέχρι στιγμή δεν κάνει τίποτα, για να μα ειλικρινεί. Εμεί θα πάμε και στο Solana, το οποίο κάποιο και θεωρητικά φάλαινο όπω καταλαβαίνετε, έβαλε 500 εκατομμύρια δολάρια μέσα στο Solana απότομα. Με αποτέλεσμα να ανεβάσει την τιμή του Σολάνα 15%. Και από εκεί πέρα που η τιμή του Σολάνα καθόταν όμορφα και ωραία κοντά στα 10 δολάρια, το ανέβασε έτσι απλά στα 11 δολάρια, 11,5 κοντά. Και τώρα κυμαίνεται εκεί στα 11 δολάρια, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Κάποιο απλά βρήκε τα χαμηλά και τα αγόρασε. Δεν βλέπω κάτι άλλο περίεργο εδώ πέρα, εκτό και αν μάθουμε άλλα γεγονότα. Και τώρα θα πάμε και στα DeFi μα και συγκεκριμένα στο πρωτόκολλο Libo, το οποίο είναι ένα μεγάλο DeFi στην κρυπτοαγορά, το οποίο έγινε και ο βασιλιά στο DeFi με το TVL του ή το τα value lock ή πολύ απλά πόσα χρήματα έχει μέσα το πρωτόκολλο να φτάνουν τα 5,9 δισεκατομμύρια δολάρια και εκθρόνησε το MakerDAO που ήταν αυτό ο βασιλιά πριν λίγων ημερών. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι το MakerDAO δεν βρίσκεται και πολύ πίσω με το TVL του να είναι στα 5,89 δισεκατομμύρια δολάρια και το τρίτο μεγάλο DeFi που έχουμε είναι το AVE με TVL 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τώρα θα πάμε και στην Crypto αγορά η οποία είναι απλούστατα σταθερή για άλλη μια μέρα με την μεγαλύτερη κίνηση να έχουμε δει από το Solana όπω καταλαβαίνετε από τα μεγάλα νομίσματά μα. Αλλά τι είναι αυτό που περιμένει η κρυπτοαγορά για να κουνηθεί αυτή την περίοδο. Και αυτή την περίοδο αυτό που περιμένουμε είναι τον CPI ή αλλιώ τον δίχτυ τιμών καταναλωτών τη Αμερική που θα βγει στι 12 Ιανουαρίου. Και τότε θα δούμε και πού θα κοιμαθεί η κρυπτοαγορά και πού θα κοιμαθούν και τα επιτόκια που θέλει να βάλει η Fed, όπω καταλαβαίνετε. Και αυτά ήταν ο κορυφαία νέα για κρυπτο. Σήμερα 3 πρώτου 2023. Να σε ενημερώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί Συμβουλή, μόνο πεντητική γνώμη. Παρακαλώ, εγγραφείτε στο κανάλι. Αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν. Στο τέλο του επεισοδίου, να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.